μέσα στο σχέδιο νόμου. Έχουμε θέσει ακόμη δύο θέματα που θεωρούμε ότι είναι σοβαρά θέματα. Το ένα αφορά τους εγγυητές, ναι, το οποίο αναφέρατε, και το δεύτερο αφορά το εισόδημα, το οποίο για την καταβολή του 10% το εισόδημα ζήτησα να πάει στις 10.000 και όχι στις 5.000. Είναι κάποια θέματα τα οποία ακόμη συζητούμε και υπάρχει η πιθανότητα να έχουμε επιπλέον βελτιώσεις με διάλογο που γίνεται. Δεν ήταν το Χατζηδάκη πολύ επίφορο σε βελτιώσεις, γιατί λέω ότι έφτασε η... Εμείς συζητούμε, αφήστε το, ναι, τα ίδια λέγαμε και με τον φόρο ακινήτων. Εδώ, στο σημείο που θέλω να σταθώ, είναι ότι από τη μία λέμε ότι έχουμε υψηλούς συντελεστές φορολόγησης, μάλλον έχουμε υψηλούς συντελεστές στα ακίνητα, και από την άλλη κάνουμε παράπονο στον ενιαίο φόρο ακινήτων, λέμε ακριβώς το ανάποδο. Στον ενιαίο φόρο δε ακινήτων λέμε το εξής. Ναι. Δεν χρησιμοποιούμε συντελεστές αντικειμενικών αξιών. Χρησιμοποιούμε τιμές ζώνης. Για να το ξεκαθαρίσουμε, είναι τελείως διαφορετικό το ένα από το άλλο. Και από εκεί και πέρα, το είπατε ανοίγει, όχι εσείς, προηγουμένως άκουσα τον κύριο Βαρεμένο, ανοίγει η κερκόπορτα, ανοίγει το Α, ανοίγει το Β. Ακούστε, είπα από την αρχή ένα πράγμα. Καλό θα ήτανε, ακούστε με κύριε Καμπουράκη, καλό θα ήτανε να μην υπάρχει τίποτα από όλα αυτά, να μην υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα για κανένα συμπολίτη μας, έτσι. Θα σας φέρω από πριν. Γίνονταν κατά το παρελθόν διαδικασίες πληστηριασμών. Επειδή ήμουν δήμαρχος, ξέρω πολύ καλά ότι γίνονταν. 40.000 από εκεί και πέρα. Το 2008. 40.000 πληστηριασμών. Δεύτερον, θέλω να ξέρετε κάτι. Και πρέπει να το πούμε ευθαρσώς. Καταλαβαίνω ότι πρέπει κάτι να πει η αντιπολίτευση, αλλά πρέπει να πούμε ευθαρσώς κάποια πράγματα. Μισό λέπτο. Μου συγχωρείτε πολύ. Δεν μου δώσετε το λόγο λίγο τώρα, γιατί. Πάρτε το. Θα μου δώσετε κιόλα. Δώσε μου το λόγο τώρα. Κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν τι έχει συμβεί. Ακούστε λοιπόν, να σας πω εγώ τι έχει συμβεί σε αυτή τη χώρα και τι γίνεται τώρα. Είπε κάτι η κυρία Ρεπούση πριν για την υποτίμηση. Δεν πρόκειται για υποτίμηση, πρόκειται για ισοπαίδωση. Δεν κατατείνει στην επαναλειτουργία της αγοράς. Να σας πω κάτι. Πες ότι λειτουργούσε η αγορά και θα πεις έναν μεσαίο. Πήλε μου, δεν μπορούσε να έχεις τρία ακίνητα και να κάτσε αυτή αυτός να πει κάτι. Α, έτσι είναι, χρεοκόπησε η χώρα, δεν μπορώ να το κάνω, ας πουλήσω τόνα. Δεν μπορείς να πουλήσεις τίποτα. Οδηγούνε όχι σε μείωση εισοδημάτων, σε θάνατο μια κατηγορία ανθρώπων. Και έχουν και το θάρρος, για να μην βάλω και ένα σίγμα. Μετά, επειδή τώρα, δεν έχουν τι να πούνε, το γυρίζω στο τσάμικο. Έρχονται, ακούστε να δείτε. Με ένα βλαχοδημαρχισμό νομίζουν ότι ο κόσμος τρώει χωτόχορτο. Δηλαδή, θα κάνουν μια επικοινωνιακή περατσάδα οι βλαχοδήμαρχοι. Που δεν είναι δήμαρχοι, είναι βουλευτές. Θα στάπα. Έχετε να πείτε κάτι για τους πληστηριασμούς. Γιατί στο τσάμικο μας το γύρισατε. Δεν μπορώ, ειλικρινά σας λέω. Με τον κύριο Τζαμτζή. Δεν μπορώ να συμφωνήσω τον. Όχι, δεν είναι προσωπικό. Κανένα προσωπικό θέμα. Το ότι με διακόψατε. Το ότι με διακόψατε και δεν με αφήσατε να ολοκληρώσω κάποιο απάντηση. Είναι έλεος δηλαδή. Με εσάς είναι πρωτόγνωρο αυτό το πράγμα. Ανάβει απότομα, ανάβει απότομα. Δεν σε καταλαβαίνω. Όχι, θα μιλήσω, λέτε. Σιγά! Εντάξει, τώρα είμαστε συνένοχοι κι εμείς. Εντάξει, εμείς το προκαλέσατε. Το κάνω να σου πω δηλαδή. Είναι διάλογο, πρέπει να σου πω. Δεν σέβεστε ούτε καν το ότι δεν ολοκλήρωσα μία σκέψη. Όχι, να ολοκληρώσετε. Η Ιορδάνη, άκου να σου πω. Λόγω συναδελφικής αλληλεγγύης μας το ζήτησε, του το δώσαμε αυθαίρετος. Εντάξει. Το θέμα είναι αν έλεγε κάτι πάνω σε αυτά τα οποία έλεγα, θα έλεγα αντικρούει αυτά που λέω. Αλλά επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή δεν έχει τι να πει και φαίνεται ξεκάθαρα και από την ανακοίνωση που έβγαλε, γιατί εγώ διαβάζω. Τι αυτή η ανακοίνωση, λοιπόν, τίποτα δεν λέει. Τίποτα δεν λέει. Τίποτα απολύτως, κυριολεκτικά τίποτα. Πώς δεν λέει, κύριε. Για πέστε μου τι λέει. Περιορισμένη προστασία. Η κυβέρνηση ήταν αυτή που πρώτη έβαλε το ζήτημα της άσκησης. Πέστε μου.
Περίμενε. Ναι. Ακούω. Δεν ακούει τόση ώρα. Ό,τι μιλάω εγώ δεν ακούνε. Τέλο πάντων, α πει ό,τι έχει να πει. Άδικο και αποτελεσματικό ο φόρο ακινήτων. Ναι. Λοιπόν, λέει, η παράταση προστασία πρώτη κατοικία από του πληστηριασμού συνιστά ζήτημα κοινωνική δικαιοσύνη αλλά και προπόθεση για την ανόρθωση. Τόνισε ο ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Τρία πουλάκια κάθονται και πλέκαν πουλόβερ. Δεν έχουν να πούνε τίποτα και γι' αυτό ακριβώ το λόγο το γυρίζουν τώρα. Λένε. Τώρα ανοίγει και επίσημα την κοινωνική. Αυτό που είπε προηγουμένω. Πώ το λε τίποτα αυτό. Απαντώ λοιπόν σε αυτό. Στο ότι ανοίγει η Κερκόπορτα. Δεν σα το ανέλησα. Είναι υπέρ δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ. Στην οριζόντια κάλυψη όλων. Ένα λεπτό απαντώ λοιπόν. Απαντώ. Θέλει δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ το καθεστώς όπου υπάρχει οριζόντια κάλυψη όλων και δεν θα καλύπτονται κάτω από αυτή την ασπίδα και οι πλούσιοι. Ακούσατε αυτοί που δηλαδή τέλειο. Που έχουν αυτοί που έχουν λεφτά και μπορούν να πληρώσουν. Πλούσιοι είναι όσοι έχουν ακούστε, πάνω από 10.000 όταν λέει, πάνω από 35.000 εισόδημα λέμε, καθαρό κιόλας. Κυρία Ρεπούση, καθαρό. Ξέρετε πολλούς συμπολίτες μας εσείς να έχουν καθαρό βγάζοντας τους φόρους, βγάζοντας τα έξοδα όλα. 50 μεικτά. Λοιπόν, 50 μεικτά ξέρετε πολλούς να έχουν τέτοια εισόδηματα. Αυτό είναι εγώ το ένα, κύριε Τζαμτζή. Και το άλλο είναι πόσα χρήματα έχουν στην τράπεζα. Αυτοί που έχουν λεφτά γιατί δεν πρέπει να πληρώσουν. Γιατί δεν απαντάτε στο δικό μου λεφτά. Αυτοί που έχουν λεφτά πρέπει να πληρώσουν. Καθαρά είναι 3,12,36 και 3.000 το μήνα. Έτσι, μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι κάτι άλλο. Εάν αυτό συνδυαστεί με μια πολύ χαμηλή δόση. Διαχειρίζεται. Είναι περίπου σαν να πληρώνει κάποιος ένα μέσο ενίκιο όταν δεν έχει κατοικία. Δηλαδή ο άλλος πληρώνει ένα ενίκιο. Αλλά όχι να θεωρείτε και πλούσιους αυτούς που έχουν 10.000 στην τράπεζα. Όχι μόνο. Εγώ σας έβαλα. Είναι και αυτό ένα θέμα το οποίο έχουμε βάλει για συζήτηση. Αλλά από το να έχουμε αυτή 15. Από το να λέμε ότι παλεύουμε κάποια πράγματα να τα βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο. Με το να λειτουργούμε ισοπεδωτικά όπως λειτουργεί ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν έχει αντίλογο να πει. Πείτε μου, έχει, είναι νύχτα και μέρα. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτό που λέει. Έχει μια βάση αυτό που λέει. Προς Θεού, καμία βάση. Ακούστε να δείτε. Οι άνθρωποι τι κάνουν τώρα. Καταστρέφουνε και βελτιώνουν την καταστροφή. Πρόταση έχετε να μας πείτε. Καταστρέφουνε κάτι. Θα σας πω. Πρόταση έχετε να μας πείτε. Σταματήστε καταρχάς. Πείτε τον πρόταση έχετε. Δεν μπορώ να συζητήσω. Δεν μπορώ να το ακούω στην Βουλή. Δεν μπορώ να συζητήσω με αυτό. Και εγώ σας ακούω στη Βουλή. Τι να κάνω. Θέλω, δεν θέλω, σας ανέχομαι. Τι να κάνουμε δηλαδή. Σας παρακαλώ. Προς Θεού. Σας παρακαλώ. Δεν μπορώ τώρα. Σας παρακαλώ. Σας ακούω. Σας παρακαλώ. 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 Οι άνθρωποι είναι ικανοί να τα κάνουν όλα και να τα πούνε όλα. Έτσι. Σας παρακαλώ, αφήστε να μιλήσω. Είναι ικανοί να τα κάνουν όλα. Το πολιτικό αυτό προσωπικό που οδήγησε ως εδώ τη χώρα δεν είναι καθόλου τυχαίο αυτό που συνέβη. Αυτοί είναι, αυτό κάνανε. Και συνεχίζουν να το κάνουν. Η αιτία για αυτό που έγινε στη χώρα για την καταστροφή είναι αυτό το πολιτικό προσωπικό που βλέπετε. Και το οποίο έχει το θράσος. Αυτό το πολιτικό προσωπικό δεν λέει ψέματα, κύριε. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Ψέματα λέει τουλάχιστον τον κόσμο. Σας παρακαλώ. Εσείς σας παρακαλώ. Που ενώ, λοιπόν, βρίζετε στις σκουριές την εταιρεία του χρυσού, την Ελδοράντο, εσείς πάτε και επενδύετε στην BlackRock και στην Goldman Sachs. Εντάξει, εσείς τα αυτοί. Κοροϊδεύετε τον κόσμο, εσείς, όχι εμείς. Κύριε Τζαμτζή, τώρα φέρετε εμάς σε δύσκολη θέση. Ακούστε να δείτε. Αυτό είναι το πολιτικό προσωπικό. Ναι, μεν σας διακόψαμε, αλλά τώρα τους βλέπω, τους έχω δει. Αυτό είναι το πολιτικό προσωπικό, σας λέω. Και αυτή είναι η αιτία που έφτασε εδώ η χώρα. Εντάξει. Θέλετε να συνεχίσουμε έτσι. Θέλει ο ελληνικός λαός να συνεχίσει με αυτούς. Ας το κάνει. Έτσι. Έχω κάνει και μια έκκληση για το δημόσιο διάλογο. Δεν μπορούμε, κύριε, να κάνουμε σε αυτό το επίπεδο δημόσιο διάλογο. Με αυτούς τους ανθρώπους δεν γίνεται. Και αφού όμως χωροταξικά συνυπάρχουμε, θα μου δώσει τη δυνατότητα να μιλήσω. Ακούω, δεν έχω άλλη επιλογή. Εντάξει, έτσι. Σου είπε όμως. Μέχρι ένα επίπεδο ακούω. Έτσι, έτσι όπως φωνάζει, σε λίγο δεν θα ακούσει. Μέχρι ένα επίπεδο, ναι. Επειδή έχω πρόβλημα, έτσι. Άμα συνεχίζει να μιλάει έτσι. Αυτό το πολιτικό προσωπικό, ο ελληνικός λαός, αυτούς ανέδειξε για δεκαετίες και τώρα λούσατε τις συνέπειες. Για να μιλάμε για την ευθύνη όλων. Έτσι, καθαρά πράγματα. Ακούστε να δείτε από εκεί πέρα. Εγώ δεν θα πω αυτό που είπε πρώτον, δεν ξέρω, η κυρία Ρεπούση, όσο ποιος έχει 15.000 είναι πλούσιος. Δεν θα πω το εξής, θα πω όμως το εξής. Δηλαδή, ο στόχος ποια είναι? Να εκμηδενήσουμε οποιαδήποτε ρευστότητα? Λέω. Ας προβληματιστούμε.
πες ότι τη φτάνουμε στο μηδέν. Αυτή τη ρευστότητα. Πού υπάρχει σαν οικογενειά, γιατί υπάρχει και μια ενοχοποίηση τώρα. Αν έχει ο άλλος κάποια χρήματα σε ελληνική τράπεζα, έτσι, σε τράπεζα της Ελλάδος, λέω εγώ, που βρίσκεται στην Ελλάδα. Αυτό εννοώ. Τότε το ενοχοποιήσουμε. Και λέω, τι, αν πάψει η οποιαδήποτε ρευστότητα. Το, πάω, Γιώργο, το γενικεύω. Λεφτά, το γενικεύω. Να ναι, δόση. Δεν λέω, δεν σας είπα πριν. Ναι. Εγώ όμως ισχυρίζομαι και λέω. Ισχύομαι και λέω. Δεν σου είπα, να το επαναλάβω. Ότι νομίζω ότι η ελληνική πολιτεία έχει τρόπο αυτούς που έχουν και δεν πληρώνουν να το κάνει. Το είπα. Και δεν είμαι διατεθειμένος να ακούω διαστρέβλωση, έτσι, χυδαία αυτών που λέω. Αυτόν που λέω. Λοιπόν, κύριε Ρίκα, για να κάνουμε ένα κύκλο, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Ναι. Λοιπόν, θα προτείνετε και άλλες αλλαγές στη Βουλή. Εμείς θα προτείνουμε κάποιες αλλαγές σε σχέση με τη σωρευτική ισχύ και των τεσσάρων κριτηρίων. Πρέπει εδώ να έχουμε κάποιες βελτιώσεις. Όμως, πρέπει να παραδεχτούμε ότι με την συνεισφορά και τις προτάσεις μας έχει βελτιωθεί αρκετά. Μην είμαστε ισοπεδωτικοί και κυρίως μην παρασυρώμαστε σε συνθήματα τα οποία ουσιαστικά οδηγούν στην καταστροφή.